Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Για πολλούς ανθρώπους ανάμεσά μας, αύριο ξημερώνει η πιο δύσκολη, ενδεχομένως, μέρα όλου του έτους. Είναι η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Με αίσθημα ευθύνης και ανθρωπιάς, αυτό το podcast, το Τίνος Εσύ, δεν μπορεί να αφήσει τους ανθρώπους οι οποίοι θα δουν αύριο τους γύρω τους να είναι μέσα σε μια γλυκουλίαση, να είναι σε σιρόπια, να κάνουν έτσι, να κάνουν δωράκια, να είναι ερωτευμένοι. Είναι δύσκολο να είσαι χωρισμένος όταν όλοι γύρω σου γιορτάζουν τον ερωτά τους. Για αυτό το Τίνος Εσύ σήμερα επιλέγει να ανοίξει ένα θέμα λίγο πιο δυσάρεστο, τους χωρισμένους του Αγίου Βαλεντίνου. Και έχουμε μαζί μας απόψε έναν άνθρωπο του οποίου το όνομα έχει ξανααναφερθεί σε αυτό το podcast. Είναι ο κύριος Νίκος Σπυριδόπουλος. Γεια σας! Κύριε Σπυριδόπουλε, καλησπέρα. Με συγκίνησε πάρα πολύ η εισαγωγή σας. Αυτό ακριβώς. Άνθρωποι γύρω μου έχουν γλυκουλίαση και εγώ είμαι μόνος μου. Μετά από 27,5 χρόνια ακριβώς. Κύριε Σπυριδόπουλε, θα πάρουμε ένα-ένα. Τι να πάρουμε ένα-ένα, γαμήθηκα. Αυτό μόνο. Άλλοι είναι έτσι, εγώ είμαι έτσι. Από 27,5 χρόνια χώρισα. Να εξηγήσω τι. Νομίζουμε ότι πάρουμε, είναι όλα καλά. Παρακαλώ πολύ, να τα πάρουμε ένα-ένα. Το όνομά σας είχε αναφερθεί στο επεισόδιο που είχαμε κάνει με τον κύριο Στέλιο Καρατζοβαλή. Μάλιστα, τον πρώην πεθερό μου. Τον πρώην πεθερό σας. Τον πρώην πεθερό. 27,5 χρόνια με την κόρη του. Την κυρία Κατερίνα. Την είχα αναγνωρίσει βέβαια στη δεύτερη δεκαετία. Αλλά ήμουν, αυτή ήταν. Ήμασταν μαζί όταν τον έψαχνε. Ήμασταν μαζί όταν του απέφευγε ο Καρατζοβαλής. Ήμασταν όταν του βάρεσε με τη μαγκούρα. Ήμουν δίπλα στην κυρία. Δούλευα στην Λευκοπλάστ. Με το Κλάρκ. Κλάρκ. Ο Στυλιανίδης Κατζοβαλής, ναι. Ναι, που έκανα και τη ζημιά και με έχουν στα δικαστήρια στη Λευκοπλάστ, στα Ινόφυτα. Αποκλειστήκαμε και από το χιόνι. Έμεινα 4 μέρες εκεί μόνο με νερό και μια μπανάνα. Την έτρωγα λίγο. Την έβγαλα από πίσω μου λίγο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Πότε καταλάβατε ότι σε αυτή τη σχέση κάτι δεν πάει καλά? Κατάλαβα όταν μου είπε ότι έχουμε 12 μήνες να το κάνουμε. Λέω, πέρασε τόσο. Μου λέει ένας χρόνος. Μα πλατωνικά εγώ σε αγαπάω, της λέω. Πάω λακί, σούπερ μάρκετ, σου κρατώ το χέρι. Δεν φτάνει, μου λέει μόνο αυτό. Και μου λέει μια μέρα ότι μου έδειξε το δρόμο. Πούλο μου κάνει. Αυτή σας έδιωξε. Πούλο, γιατί ήταν δικό της το σπίτι, το εξοχικό, όλα ήταν δικά της. Του κύριου Καρατζοβαλή. Ναι, ήταν δικά του κύριου Καρατζοβαλή. Και μου λέει δρόμο. Και πήγα πίσω στη μάνα μου. Μου είπε η μάνα μου, δεν πειράζει Λεβέντη μου, εγώ είμαι εδώ για σένα. Και δεύτερη μέρα μου είπε, να πας στο διάλογο 44 χρονών, μέχρι πότε θα σε ταντεύω. Δεν κράτησε μια εβδομάδα αυτό. Κύριε Σπυριδόπουλε, για να τα πάρουμε ένα-ένα. Η ηλικία σας αυτή τη στιγμή ποια είναι? Είμαι 44 μισό. Μάλιστα. Είμαι καρκίνος με ιχθύ. Έχω προβλήματα, κλαίω μόνος μου σε μπαλκόνια. Σκατά είμαι. Σκατά είμαι. Που μας λέγαν 20 χρονών, στα 40 ο άντρας είναι στα καλύτερα. Τα 44 είμαι στο βούρκο. Είμαι σε κινούμενη άμμο και πιέζω μόνος μου να πάω προς τα κάτω. Δεν υπάρχει επιστροφή. Τα 44 μόνος σου, μετά από 27,5 χρόνια σχέση, δεν υπάρχει επιστροφή. Είμαι στο μετέχμη, είμαι στη χειρότερη μαλακοηλικία. Πάω για να πεθάνω ή πάω για διπλό ημίχρονο αξιτολικό. Ούτε είσαι σε φάση να πας σούγκαρ ντάντι. Να έχεις φράγκα και να είσαι 60, ξέρω. Δεν μπορώ να το κάνω. Μα δεν είμαι σούγκαρ ντάντι. Ψάχνω σούγκαρ ντάντι. Ψάχνω sugar daddy. Γιατί να μην πάω εγώ σε σκάφος? Γιατί να μην είμαι στο Ντουμπάι 2,5 μήνες? Τι δουλειά κάνουν αυτές που είναι 2,5 μήνες στο Ντουμπάι? Κτίρια φτιάχνουνε. Αν κατάλαβα καλά από την ιστορία σας, είναι αύριο θα είναι η πρώτη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου που θα βρεθείτε χωρίς τέρι. Κύριε Σπυριδόπουλε, καταλαβαίνω τις συναισθηματικές σας φόρτες και θέλω να ξέρετε ότι όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή μας βλέπει είναι στο πλευρό σας. Θέλετε να τα πιάσουμε σιγά σιγά τα πράγματα από την αρχή. Εσείς με την κυρία Καρατζοβαλή, τη Δεσποινίδα, τολμώ να πω πάλι. Τώρα είναι Δεσποινίδα. Ήταν κυρία. Τη γνώρισα Δευτέρα Λυκείου. Στο Β1. Με φίλησε, τη φίλησα σαν άλιεν. Έχωσα μέσα τη γλώσσα μέχρι εδώ. Έπαθα λιμώδη μονοπυρήνωση την πρώτη εβδομάδα. Με χτύπησε αυτοκίνητο για αυτήν. Μπήκα μπροστά στη λαϊκή και με χτύπησε ένα καντέτ. Την αγάπησα, τη στήριξα. Τη έκανα πρώτα σιγά μου και μου φύγε το δαχτυλίδι στο ηφαίστειο στη Σαντορίνη. Που μα πήγε ο ξεναγός απέναντι. Και αυτή μου είπε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Και έφυγε. Μου κλείδωσε το Instagram. Μου κλείδωσε το Facebook. Μου πήρε το αυτοκίνητο. Άλλαξε τις κλειδαριές. Με πέταξε στο δρόμο. Πανολεθρία. Συγγνώμη, απ' αλλού είναι αυτό. Εγώ δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω από εδώ και πέρα. Τον πρώτο μήνα είπα, έτσι είσαι κυρία μου. Προχωράω με τους φίλους μου.
Βγαίνω, μια χαρά, πάω στο γήπεδο, πάω στην μπάλα μου, πάω στα 5x5, γράφτηκα ζούμπα για να ξεχάσω, γράφτηκα Λάτιν, γράφτηκα ζωναράδικο, παραδοσιακούς χορούς, έμαθα πάντελ, έμαθα σλούκερ, προσπάθησα να μάθω και μαγειρικές. Ναι. Μπήκα φακές, πετρετζίκι συνταγή, που λέει με 5 εύκολα υλικά, σήμερα θα κάνουμε φακές στις ασεκοφίλες και φίλοι, με 5 εύκολα υλικά. Τόφου λέει και στραγγόν για τις φακές. Πού να τα βρω αυτά στη λαϊκή στο Καματερό? Πού να τα βρω? Πήγα σε μανάβι και λέω: έχετε στραγγόνι. Μα λέω: Πούλωσέ το, του λέω. Δεν ήξερα ότι πρέπει να πλένουμε τα βρακιά μας. Δεν το ήξερα. Μυρίζω αρχιδήλα. Μια βδομάδα βρωμάω σαν κορμός εδώ και τώρα. Με κυνηγάνε γατιά και γλύφονται στο δρόμο. Εσείς από τότε που χωρίσατε με την κυρία Καρατζηγοβαλή, έχετε κάνει κάποια προσπάθεια να ξαναγνωρίσετε κάποια καινούργια, ναι, κοπέλα, κάποια πιθανή σύντροφο καινούργια? Τι κάνει ένας άνθρωπος 44 ετών που ξαφνικά βρίσκεται solo, single, εν πάση περιπτώσει? Πρώτα, πριν βγω έξω, μπήκα στις πλατφόρμες. Ποιες πλατφόρμες? Μπήκα στο Tinder. Tinder. Στο Tinder, μάλιστα. Ναι, και κοιτάξτε, το Tinder γενικά για πολλούς ανθρώπους που ψάχνουν το τέρ τους δεν είναι κάτι ταμπού. Δεν θα πρέπει δεν να είναι, αλλά εγώ δεν τα ήξερα αυτά, γιατί όταν έχεις 28 χρόνια δεσμό, δεν μπορείς να έχεις Tinder. 28 χρόνια στα είχατε φτιάξει. Πριν το MSN, πριν το πρώτο router. Το 95, πριν το dial-up κιόλας. Ναι, ναι. Όταν τα φτιάξαμε είχαμε Evert, νομίζω είχαμε Μιλτιάδη Evert, τον Μπορέλη στον Παναθηναϊκό, τον Walter Berry, τον Ιωαννίδη στον Ολυμπιακό, τον Λιαδέλη, Μητσοτάκη έχουμε ακόμα, Παπανδρέου έχουμε ακόμα, όλα τα έχουμε ακόμα. Τότε δεν υπήρχαν λοιπόν αυτές οι πλατφόρμες, γιατί όταν έχει σχέση είναι τα παπάρια σου στην τσάντα της γυναίκας για να κρατήσει μια σχέση 28 χρόνια. Σου έχει πάρει τα παπαράκια σαν κλήρωση του λότο και να σας τα δίνει όταν αυτή επιθυμεί. Έτσι κρατάνε τα σπίτια. Ξεχάστε τα όλα τα άλλα που κάνετε κάτι πουράκια, κάτι ντάνχιλ και τέτοια και, και λέτε μαλακίες στα τραπέζια. Εγώ κάνω τη γουστάζμη. Ο άντρας και μετά γυρνάει στη γυναίκα. Δώσ' μου 50 ευρώ γιατί θέλω να πάω μια βόλτα με τα παιδιά. Και στο δίνει και σου λέει ίσα ίσα μύρισέ το και φέρε μου τα ρέστα. Μόνο έτσι κρατιέται ένα σπίτι. Πήγα τώρα για να ορθοποδήσω. Μπα και γνωρίσω κάποια κοπέλα. Αφού χωρίσατε. Αφού χώρισα και με έστειλε στο διάλογο. Λέω έτσι είσαι. Θα πάρω τη ζωή στα χέρια μου. Έτσι μου είχε πει ο φίλος μου ο Πέτρος ο Βλάχος. Μου λέει πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Και λέω έχει δίκιο ο Πέτρος. Θα πάρω τη ζωή στα χέρια μου. Μπήκα στο Tinder. Μάλιστα. Θέλω την εμπειρία σας από αυτό. Επειδή είναι κάτι το οποίο ομολογώ. Επειδή είμαι αυτή τη στιγμή. Έχω παντρεμένο. Έχω μια σχέση. Δεν το ξέρω. Κάνει καμιά μαλακία και χωρίσει. Γαμήθηκε. Μην κάνετε καμιά μαλακία παντρεμένη και χωρίστε. Γαμηθήκατε! Αν περάσετε τα 40, γράψει το 4 μπροστά στην τούρτα. Μη χωρίσετε ποτέ! Ό,τι και να σας πει γυναίκα. Να σας πει! Να πας στο διάλο! Να χαΐρευτε! Φύρα καλά που τα λαζιέ! Ό,τι και να σας πει! Να σου χώνει φάπες και να λες «Η ανοίχτη πάλι μωρή γρυφαλιάρα!» Μη χωρίσετε! Θα γαμηθείτε! Θα γαμηθείτε! Δεν θα ορθοποδήσετε ποτέ! Ο προστάτης σας μόνο θα αυξηθεί! Τίποτε άλλο! Και τα δάχτυλα του προκτολόγου! Μην κάνετε μαλακία και χωρίσετε! Αν είστε από 40 και πάνω! Μην χωρίζετε! Μην χωρίζετε! Το σεξ κρατάει 3 λεπτά για σας! Οι άλλοι γαμάν 3 ώρες, 25 χρονών και κάτω! Σε 3 λεπτά χύσατε, ξεφτυλιστήκατε! Ό,τι χάπια και να πάρετε! Μην κάνετε τα αστείο και χωρίσετε! Μείνετε εκεί προσκολλημένοι! Ακόμα κι αν είστε δυστυχισμένοι! Είστε δυστυχισμένοι, θα υπάρχει κι άλλη δυστυχία παρακάτω! Υπάρχει κόλαση! Εάν νομίζετε ότι είναι δυστυχία αυτό το πράγμα να σας μειώνει μια γυναίκα μια ζωή και όλη της οικογένεια και να σας βαράνε κλωτσιά στα αρχίδια τα παιδιά και να σας πάρει τα παπάρια εδώ και να μιλάτε σαν το Θεοφάνους «Αγόρι μου, τι έκανες, δεν φταίω». Μη κάνετε κανένα αστείο. Υπάρχει κι άλλη δυστυχία παρακάτω. Υπάρχει χειρότερη δυστυχία. Νομίζετε ότι είστε 44 και ότι κάποιοι είστε. Είστε μεγάλοι για τις μεγάλες και μεγάλοι για τις μικρές. Τελειώσατε. Μου λέει κάνουμε ένα διάλειμμα. Λέω εντάξει, ένα διάλειμμα. Το μεγάλο, το 25 λεπτό. Αλλά απλά σε αυτό το διάλειμμα προχώρησε, μου τα κλείδωσε όλα. Βρήκε ένα παλικαράκι μια χαρά. Πήγα, ζήτησα το λόγο. Γιατί εγώ έχω δει στις ταινίες ό,τι γίνεται στις ταινίες δεν θα γίνει στη ζωή. Στους χωρισμούς PS I love you. Δεν είσαι ο Gerard Butler. Δεν είσαι ο Gerard Butler που χωρίζετε, τρέχετε επειδή την αγαπάτε και τη θέλετε ενώ έχετε κάνει μαλακία. Και μετά πέφτει μια ωραία μουσική. Κατεβαίνει κάτω, φιλιέστε σαν άλλοι, φεύγετε μαζί, έχετε νεκεδάκια πίσω από μια Rolls Royce, just married again. Και μετά και κάποιος φίλος σας μιλάει μια άλλη και γίνεται τον ταβαντούρι. Σκατά να φάτε θα γίνει. Θα εμφανιστείς
Από κάτω από το, από το σπίτι της άρχισες περίεργα, μου το είπες τεσσαργά. Και θα βγει η μάνα της στο παράθυρο και θα πει: «Μας τελείωσες! Ντροπή σου ξεφτυλισμένε! Ντροπή σου ξεφτυλισμένε! Να φύγεις!» Και θα βγει ο πατέρας από εδώ: «Ξέρεις εσύ και δεν ξέρω να στάσει για την κόρη του! Τους έχω πάει 200 τηλέφωνα! Να φύγουνε!» Και θα φύγεις! Αυτό θα γίνει! Πάντα βγαίνει ένας γείτονας με το βρακί το μινερβοειδές στο πλάι: γαμώ το σπίτι σας! Θέλουμε να κοιμηθούμε!» Και εσείς από κάτω και λες: «Χαρά τα κλειδιά σας! Λοιπόν, γιατί σβηράτε?» Τι μου λέει, γνωρίζω την εμπειρία με το Tinder. Με το Tinder. Γνωρίζω μία δέσποινα καραπάπου. Κομμότρια. Κάνατε match. Ναι, γίνεται ένα ματσάρισμα, λέει εκεί. Εγώ δεν το ήξερα, τα έμαθα τώρα. Ναι, με την κυρία Καραπάπου. 24, κομμότρια στην Γλυφάδα. Εσείς, μου επιτρέπετε, τι προφίλ έχετε φτιάξει στο Tinder? Έχετε βάλει τη σημερινή σας φωτογραφία? Ναι, δεν ήξερα ότι μπορεί να βάλει ψέματα και να το κολομπαρέψει μετά. Και γνωρίζω ότι δέσποινα Καραπάπου, μάλιστα, Σκορπίνα. Σκορπιό με σκορπιό. Δεν έχω ιδέα. Το σεξ, λέει, είναι πάντα, πάντα για μένα, έλεγε. Λέω, εδώ, να βρέξω. Να βρέξω. Έχω δικαίωμα. Το κάνουν οι φίλοι. Φυσικά, τι, μα δεν τα μπορώ. Είναι ανθρώπινο. Είναι ανθρώπινο. Μα και η κυρία αυτή, η δέσποινα που λέτε, το ίδιο έψαχνε. Η δεσποινή σπάζα. Η δεσποινή Καραπάπου, η κομμότρια. Όμορφη κοπέλα αυτή. Πολύ όμορφη κοπέλα. Τι λέτε. Νόμιζα. Είχαμε δώσει ένα ραντεβού και την περίμενα σε ένα καφέ στους Αμπελόκηπους. Ωραία. Μοιράσαμε την απόσταση. Τέλεια. Μιζέρια. Όπως κάθομαι, ναι, μου κλείνουν τα μάτια δύο ωραία χέρια. Πολύ σεξι αυτό, πολύ ωραίο. Αυτό εμένα μου άρεσε γιατί μου θύμιζε ταινίες του 90. Που τι στο Λύκειο που το κάναμε αυτό. Είπα, το κάναμε τα κορίτσια στο Λύκειο. Ναι, πολύ, ναι, ωραίο. Τότε αυτό που πηγαίναμε στο βίντεο κλαμπ και μας έλεγε ο πατέρας μας: «Πάρε μου και δύο τσόντες. Όπως πας να πάρεις βαρτζενέκια». Τι ωραία εποχή. Ναι, και πήγαινες και ερχόσουν ασύ με μια αρμάθα κασέτες, με τρίχες όλα αυτά, η λεγόμενη πίπα κατά ύφη. Δεν το ξέρα. Ωραίες εποχές, Τίντο Μπράς, ναι, 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 και μας έλεγε πάρε Σαλιέρι, πάρε Κρις Φέτσα, μου λέγε πάρε Σβατζενέκερ, πάρε Ρόκι και κάνε έτσι το χέρι σου και πάρε 5-6 τσόντες. Α, και μισό κιλό ψωμί. Πολύ σπορό, μου λέει. Και ήμασταν μια φρατζόλα με δαγκωμένη την άκρη και τις τσόντες παραμάσκαρα. Δεν για θέλω παπά να ξεφύγουμε, είναι πολύ όμορφη, ναι, εικόνα αυτό που φτιάξατε. Να το πω. Ότι δύο γυναικεία χέρια έρχονται να σας κλείνουν τα μάτια έτσι παιχνιδιάρικα. Δεν ήξερα ότι είχαν τόσες τρίχες αυτά τα γυναικεία χέρια. Λέω, κάνω ένα έτσι και πιάνω τρίχες εδώ. Και ξαφνικά νιώθω ένα σιάτσου μασάζ εδώ, ναι, και μου κάνει: «Άσε με», μου λέει, «θα σε χαλαρώσω». Και έκανα εγώ: «Μα τώρα κάτσε». Εγώ ερεθίστηκα. Ερεθίστηκα πάρα πολύ. Τι σιάτσου μασάζ? Δεν ήξερα ότι με τα παπάρια του άλλου μπορεί να κάνει σιάτσου στο σβέρκο. Είχε παπάρια, ήτανε άντρας. Ήτανε άντρας με ψιλοκάβαλο παντελόνι ξεφτισμένο τζιν. Αμερικανίνο. Και μου λέει: «Γαμέ». Του λέω: «Φύγε». Και να σου πω κάτι, με χαλάρωσε! Με χαλάρωσε γιατί έχω κύλι εδώ στο Α3. Είναι μια ζούγκλα εκεί έξω. Είναι μια ζούγκλα. Πήρα 6 κιλά σε 3 μέρες. Ήθελα να φτιάξω λίγο τον εαυτό μου. Ναι. Λέω, έχω παχύνει. Τον είχα αφήσει λόγω σχέσης. Λέω, ας φτιαχτώ, να αγοράσω ένα ρούχο, να βγω λίγο έξω στην κοινωνία. Σωστό. Και διάβασα μια δίαιτα fasting, λέει. Τρως μια φορά. Διαλυματική, ναι. Ναι, διαλυματική. Τρως, λέει, μικρά γεύματα συνέχεια. Όχι, ρε, το αντίθετο είναι, ρε Σπυριδόπουλε, τι έκανες, ρε φίλε? Τι έκανε, λάθος το έκανες. Λάθος το έκανες. Τι τρως, πολύ? Δεν τρως, αφήνεις 16 ώρες, δεν τρως και τρως 8 ώρες ό,τι να φας. Εγώ έτρωγα 16, γι' αυτό πετάχτηκε σαν αντίχειρα ο αφαλός μου. Σαν τεμπεσίρι. Όξο, ναι, βγήκε ο αφαλός. Δεν το κατάλαβα. Ω, τι μαλακία έκανα. Και λέω, δεν κάνε, μετά κάναμε μπανάνες. Ποιες μπανάνες? Ναι, μόνο μπανάνα. Βράσε αυτή την μπανάνα, φάε αυτή την μπανάνα, βάλε στον κόλο σου αυτή τη φλούδα από την μπανάνα. Ναι, ναι, ναι. Λέει, βοηθάει, λέει, το έντερο. Έβαλε στο πάτο σου φλούδα μπανάνα. Ναι, πήρα μια φλούδα μπανάνας, πρώτα την έβρασα. Πατάς αυτά τα μπάνερ στο ίντερνετ? Πάτησα και έμαθα αγγλικά σε 7 ώρες με αυτά τα ακουστικά. Δηλαδή, εσύ όπου έβλεπες μπάνερ στο ίντερνετ, πάταγες αυτά τα διαφημιστικά, τα μπούφα της διαφημίσης. Προσπαθούσα να κάνω τη ζωή μου καλύτερη, να περάσω λίγο την ώρα μου, να κάνω το scrolling. Μετά είχα πάει σπίτι, άκου τι έπαθα. Ναι. Πάω στη μάνα μου και λέει: «Καυτή μαμά στα 20 μέτρα. Βρες μια καυτή μαμά στα 20 μέτρα. Αυτά τα διαφημιστικά στο ίντερνετ». Και περιμένει. Κάνω έτσι το διαφημιστικό, κοιτάω από μακριά γιατί η μάνα μου ήταν στο σαλόνι και εγώ ήμουν κάτω στο ποθηκάκι, τη μάνα μου. Ήταν 20 μέτρα. Έχει γραφτεί η μάνα μου πουθενά? Μην τα πατάς αυτά. Μα τρόμαξα. Τρόμαξα. Έχασα τον εαυτό μου. Μετά κοίταξα αν αυτή η μάνα πήγε στα 40 μέτρα. Ευτυχώς ήταν στα 20.
Γιατί πήγε η μάνα μου να πετάξει τα σκουπίδια. Και λέω, εάν πει σε 36 μέτρα από έχει βάλει πομπό στα αυτιά για σεξ η μάνα μου. Αυτό είπα. Σκιάχτηκα. Λογικό. Δεν ήθελα. Εν τω μεταξύ αυτές που λέεις αυτές... Τα βλέπω κι εγώ αυτά τα μπάνερ που λέει βρες αυτές μαμάδες. Είναι πιο μικρές από εμάς. Ναι. Αυτές που έχεις φωτογραφία. Απλά όταν είσαι 44, επειδή είσαι μαλάκας άντρας, νομίζεις ότι είσαι ακόμα 31. Έχεις ξεχάσει πώς από το 31 πήγες στο 44. Βλέπεις έναν ποδοσφαιριστή και λες στα 34 τα παρατήσει ο γέρος, είναι μεγάλος. Λες 37 και λες πω πως κατόγερος. Και τον περνάς 7,5 χρονάκια. Εν τω μεταξύ ο Κελίνη είναι σαν 50, ρε φίλε. Ο Κελίνη γεννήθηκε έτσι. 3-200 με αυτή τη φάτσα. Με καράφλα. Πήγε ο γιατρός να του κάνει έτσι και του κάνει κουτουλιά στο κόρνερ. Τάκ. Αλλά αυτό ισχύει ότι τον βλέπεις να είναι 33. Τον Πέρεθ, ξέρω το Παναθηναϊκό. Τον Πέρεθ. Που είναι 34 ο άνθρωπος. Δηλαδή που ρίχνουμε και οι δύο. Κάνε του 10 χρόνια, εγώ του ρίχνω 5 χρόνια του. 4 χρόνια του Πέρεθ. Δεν και λες, κοίτα το σκατό. Περνάω 5 χρόνια το Λεμπρόν. Αρχίδια έχω κάνει και Instagram τώρα. 11 followers έχω. Η 10 είναι από το 5x5 και η μία είναι η Eve Zen, η οποία θέλει να μου χαρίσει 800.000 ευρώ γιατί είναι στο τελευταίο στάδιο στην υγεία της. Αγδές Γκονταρέγκου. Γκονταρέγκου, ναι, ναι. Πεθαίνει λέει και εγώ είμαι ο τυχερός, ναι. Και μάλιστα το πίστεψα και μου πήραν 640 ευρώ από την κάρτα μου. Όχι, πού να τα ξέρω εγώ αυτά στο ίντερνετ. Και η Μάργκο Τρόμπι μου ζήτησε 70.000 ευρώ για να κάνει ταινία στην Εύη. Όχι, μπι... Δεν το ήξερα. Όχι, μπι το πει. Το πάτησα. Έλα, ξεκόλα. Το πάτησα, αλλά μου τα είχε φάει άλλη πριν. Και έτσι πήρε τα παπάρια μου η Μάργκο Τρόμπι. Έτσι, πήρε τα παπάρια μου η Μάργκο Τρόμπι. Και πόσο ωραίο ακούγεται να κοπεί εδώ το επεισόδιο μόνο. Πήρε τα παπάρια μου η Μάργκο Τρόμπι. Clickbait. Πάρτα τσιτσιπά! Πάρτα τσιτσιπά! Πάρτα τσιτσιπά! Και 3-0 και τα δικά μου παπάρια πήρε η Μάργκο Τρόμπι. Γιατί μου τα είχε φάει η Anne Hathaway. Τα 70 χιλιάρικα. Στα φάγαν από το Instagram. Μου τα φάγαν. Πάτησα εδώ, πάτα ένα κωδικό. Και ναι, τι σου είπε η Anne Hathaway ότι θέλει τα ελληνικά. Τι κάνεις. Στα ελληνικά. Ναι. Όχι ρε Σπυριδόπουλε, ρε μαλάκα. Ρε μαλάκα. Συγγνώμη σας μιλάω. Καλά αλλά... κάνετε. Έχετε δίκιο. Και σχέση να είχαμε, τώρα δεν θα σας χώριζα. Από εκεί και πέρα. Λέω, τέλος με τις πλατφόρμες. Δεν λογικό, πήγε καλά. Λογικό. Θα βγω έξω στην κοινωνία. Θα πάω στο κλαμπάκι, όπως πάνε οι φίλοι μου. Δεν ήξερα ότι για να πιεις ένα ποτό τώρα στο κλαμπάκι, ότι πρέπει να είσαι καλό στα blockout. Δεν ήξερα λοιπόν ότι για να μπορέσω να έχω λίγο χώρο να πιω ένα ποτό, πρέπει να μάθω Krav Maga, να αποφεύγω αγκώνες, να αποφεύγω σβέρκους. Και δεν ήξερα ότι μπορώ να ανέχομαι τόση μασχαλοκολίλα μέσα στα αυτιά μου. Δεν το ήξερα αυτό, αλλά λέω έτσι είναι τώρα. Όπως βρήκες, όχι όπως ήξερε. Λέω. Εσείς, για... ένα λεπτό, βγήκατε καθημερινή για ποτό. Βγήκα μια Πέμπτη. Είχε χάσει ο Παναθηναϊκός με 27 πόντους στην Ευρωλίγκα και βγήκαμε έξω. Μέση μούρη Παναθηναϊκού μπασκετικού αυτή την περίοδο. Βγήκατε λοιπόν να πιείτε ένα ποτό. Ladies night. Βγήκα ladies night. Πέμπτες, έχει ladies night. Πέμπτες, ladies night, η μόνη γυναίκα ήταν η μπαργούμαν. Μήπως εννοούσε lady night της κοπέλας αυτής. Ladies night και χωρίς γυναίκα μέσα. Μόνη γυναίκα ήταν η μπαργούμαν, η οποία βάραγε κόσμο. Έλεγε, έλα να μου πέσει, σου κούθω μία, σου κούβω τα τσίλια κατευθείαν. Ή σου κατέβω κάτω, θα φας μπουχέτο μου λέει, και θα σου γαμίσω την πουφάν, και ότι έχει και δεν έχει, α. Μ' άρεσε αυτή η κοπέλα γιατί ήταν και η μοναδική. Μακριά από αυτή, κύριε Σπυριδόπουλε. Ακούστε με, αν θέλετε να με ακούσετε σε ένα πράγμα μακριά από αυτή. Και πώς πήγε τελικά αυτό, γνωρίσατε κάποια κοπέλα, κάνατε κάποια επαφή σε αυτό το νυχτερινό μαγαζί που βγήκατε. Ναι, πάω και λέω σε μία κοπέλα, έτσι όπως ήξερα εγώ, όταν έχεις 28 χρόνια να βγεις στο πεδίο του έρωτα και του φλερτ, είναι όλα δύσκολα. Μην κάνετε μαλακία και χωρίσετε. Το φλερτ άλλαξε. Πάω και λέω, γεια σου. Μπορώ να έχω το όνομά σου. Και γέλαγε με τις φίλες της. Και με ανεβάσανε στο TikTok. Μου λένε, κοιτάξτε ένα boomer. Ο boomer λέω, ποιος είναι. Ποιος είναι ο boomer. Μου λέει, εσύ. Ποιος είσαι, μου λέει. Λέω, είμαι ο Νίκος ο boomer. Και γελάγαμε. Και με ανεβάσανε στο TikTok. Μου κάνανε TikTok. Μου κάνανε TikTok. Ο Νίκος ο boomer. Είναι πράγματα αυτά. Παίζουν με την υπόλοιψη. Θα σου κάνω μήνυση, τη είπα. Γελάγαν όλο το βράδυ. Μόλις είπα, θα σου κάνω μήνυση. Άντε ρε, κάνε μας τη χάρη, ρε μαλάκα μου, είπε. Μου λένε ότι είναι η Ζλατίνα. Λέω Νίκος Μπούμερ, χάρηκα. Και τώρα γελάνε μαζί μου, λέει 478.000 reactions. Κάνουν τη μούρη μου ένα προφίλ στο TikTok
Ότι κλαίμε ένα δικό μου, από μένα είναι αυτό. Α, το φίλτρο του TikTok. Ναι, είμαι χαρούμενος. Γελάμε. Από μένα βγήκε αυτό. Πάω από την άλλη πλευρά. Πάω από την άλλη πλευρά. Γνωρίζω μία άλλη κοπέλα. Μία Ελένη. Λέω, είμαι ο Νίκος ο Μπούμερ. Μου λέει, έλα τουαλέτα. Λέω, να κάνουμε τι στην τουαλέτα. Είναι βρώμικα εκεί. Έλα λίγο μέσα. Και με κολλάει στον τοίχο. Λέω, μη μιλάς. Να δούμε τι θα γίνει. Και μου πήρε το κινητό και 40 ευρώ. Καταλάβατε. Αν είστε πάνω από 40, μην χωρίσετε. Μετά γνωρίζω μία άλλη κοπέλα στην εταιρεία. Γνωρίζω μία κοπέλα. Πήγε καλά και λέω θα την ξεπεράσω. Λέω βρήκα έναν άνθρωπο να συνεννοηθώ. Μου λέει είσαι λίγο μεγάλος για μένα. Είμαι 53, μου λέει. Λέω εγώ είμαι 44. Τι να κάνεις εσύ τώρα. Έλα, λέω να δούμε. Και μου είπε κάτι και με κόμπλαρε. Πρότεινε μου ένα μέρος να πάμε για φαγητό. Εγώ με τη γυναίκα, όταν είσαι 28 χρόνια μαζί, δεν υπάρχει εστιατόριο. Υπάρχει τσιγκουνιά και μιζέρια. Ή πηγαίναμε στο ψαθάκι πάνω που πηγαίναμε στο Χαλάνδρι και στα Λιώσια στο Ανεφόρον. Το Ανεφόρον νόμιζα ότι είναι κολόμπαρα εγώ πρώτη φορά. Αλλά είναι. Υπάρχει. Λέγεται Ανεφόρον. Λέω κολόμπαρο είναι. Όχι, μου λέει ταβέρνα. Έχει σουζουκάκι ωραίο. Ανεφόρον, Ανεφόρον. Πάμε, λέω εκεί. Εγώ αυτά τα. Δεν μπορούσα όμως την κοπέλα για να την εντυπωσιάσω. Μου λέει πάμε γλυφάδα, πρότεινε μου κάτι. Και έμπαινα σαν μαλάκας και διάβαζα τα advisors, αυτά τις κριτικές. 4,3. 3... Άντε να βγάλεις άκρη εκεί πέρα. Τι να κάνω. Που πάνε χίλιοι συγγενείς και γράφουνε. Ναι. Και άμα γράψεις κάτι αληθινό, σου κάνουν απλά ένα delete. Ποτέ δεν φάγαμε, λέει, τέτοιο ψάρι. Και ήταν κρέατο ταβέρνα. Τελικά πήγα σε ένα αργεντίνικο. Μόλις ήρθε το κρασί έκανε 180 ευρώ. Λέω εγώ. Ένα ποτήρι πόσο έχει, μου λέει 27 και μου κάνει αυτή. Έλα καλέ, θα πάρουμε μπουκάλι. Μίλαγε σαν τον καρχαρία γυναίκα από το πόδι του καράκι. Στο σχολείο οδήγησης. Αυτή που έχει τη σχολή οδήγησης. Ναι, ναι. Θα πάρουμε μπουκάλι. Μα για ποιο λόγο να πάρουμε μπουκάλι, κυρία. Δεν πρόκειται ποτέ να πάρω το δίπλωμα οδήγησης, Πάτρικ. Εγώ θα παίξω το κλαρινέτο μου. Γεια, γεια. Ποιο το όνομα είναι να ξυπνήσει τον. Εκεί, Σπυριδόπουλε, σας έχασα. Συγγνώμη, γιατί βλέπω Μπομπ και μου αρέσει. Ο κίτρινος είναι. Λοιπόν, κίτρινος είναι και είναι μπελάς, λες και είναι ο Αραούχο. Από εκεί και πέρα πήγα στην τουαλέτα και μέτραγα τα λεφτά μου. Θέλει budget για να βγεις τώρα εστιατόριο έξω να εντυπωσιάσεις. Τώρα δεν είναι όπως παλιά. Πρώτο ραντεβού, δεύτερο ραντεβού, τρίτο ραντεβού παντρευόσουνα. Σωστό. Όλα καλά. Σωστό. Τώρα λέει βγαίνω με κάποιον 6 μήνες, λέει μια κοπέλα. Και καλά κάνει. Ναι, αλλά αυτός που είναι 6 μήνες δεν ήξερα εγώ ότι έπρεπε να πάρω καταναλωτικό αυτόματα από την τράπεζα. Τώρα για να πάρεις δάνειο σου λένε. Έχεις βάλει ανάποδο ψαλίδι στον Περναμπέου. Όχι, δεν μπορούμε να σας δώσουμε δάνειο. Παλιά λέγανε, είστε ο κύριος Σπυριδόπουλος. Ναι, εγκρίθηκε. Θα γαμηθείτε αν χωρίσετε και είστε πάνω από 40. Θα πιάσετε τρεις δουλειές για να πιάσετε μια γκόμενα μια μέρα. Μείνετε εκεί, μαλάκες. Δεν ξέρω τι να κάνω. Που μου λένε οι φίλοι μου να πάμε για ένα μπυράκι και μη στεναχωριέσαι. Δεν το είχα σκεφτεί να μη στεναχωριέμαι. Μην αγχώνεσαι. Ρε life coach, δεν το είχα σκεφτεί να μην αγχώνομαι. Να είσαι καλά. Μου είπε ο φίλος μου ο Πέτρος ο Βλάχος που έχει 4 σπίτια και 2 εξοχικά με την κοπέλα του. Θέλω να σας πάω πίσω στις εντάσεις και στους τσακωμούς από ό,τι καταλαβαίνω προέκυψαν στην πορεία της σχέσης σας με την κυρία Καρατζιωβάλη. Μάλιστα. Το κοινό που μας βλέπει θα ήθελε να ξέρει. Τι πήγε λάθος στη σχέση σας και τι θεωρείτε ότι στις τσαγωμούς των ζευγαριών πρέπει να αποφεύγουμε ή πρέπει να κάνουμε. Βούλωκε το κτώμα του. Βούλωκε το κτώμα του. Βούλωκε. Βουλώνεις το στόμα σου. Βουλώνεις το στόμα. Δεν σε νοιάζει να έχεις δίκιο. Σε νοιάζει να είσαι ήρεμος πάνω από τα 40. Και πώς έχεις την ηρεμία σου. Με τη γυναίκα σου ή τον σύντροφό σου στο πλάι. Δεν θα σε θέλει κανένας. Γιατί μετά ντύνεσαι και σαν μαλάκας. Μετά τα 40 ντύνεσαι 18. Πως φοριζέ μπλούζες με νεκροκεφαλή κολλητές, οι ρόγες είναι πεσμένες προς τα κάτω. Φοράς ένα πουκαμισάκι κοντομάνικο με λαχούρι, εδώ κρέμεται σαν τραγουδίστρια από παλιά, με ένα βέ μέχρι τα παπαράκια. Κολλητό τζιν, το πέος σας είναι στη ραφή. Έχω κοπεί στα δύο! Και περπατάτε έτσι, ρουφώντας την κοιλιά προς τα μέσα, σαν τον κακό στον Μπομψουγκαράκι που γυμνάζει μόνο πάνω και τα ποδαράκια κάτω είναι κοκλό.
Είμαι εγώ με τη σύζυγό μου, ας πούμε. Θέλω να μου βοηθήσετε τι λάθη κάνατε για να μην τα επαναλάβω εγώ και να μην τα επαναλάβουν Ωραία. Οι θεατές μας. Θες να κάνεις τη σύζυγό να κάνω εγώ τι πρέπει να κάνεις. Ναι. Πάμε. Θα σου πω τι πρέπει να κάνεις. Ναι. Είδα να κάνεις like σε μία πρώην σου. Όχι. Το αρνείσαι. Αφού φαίνεται, είναι στο Instagram. Το έκανα, αλλά σκρόλαρα. Και έγινε κατά λάθος με τον αντίχειρά μου. Διαγράφω αυτή την επαφή. Διαγράφω όλες τις επαφές. Του δίνω τους κωδικούς μου. Α. Κίνηση παραπάνω. Εάν σε πιάσει και έχει δει ότι έχεις κάνει like στην πρώην σου που την είχες κρυφή επαφή, έχει βρει ήδη κωδικούς. Όταν μια γυναίκα σας πει έκανες like στην πρώην σου, δεν έχει βρει μόνο το like. Έχει φύγει με δορυφόρο. Έχει δει που δουλεύει η πρώην σου. Αν έχει παιδί, έχει βρει τις κοινές επαφές. Έχει βρει το νέο της αφημί για να παίξει την κατηγορία στη Football League. Τα έχει βρει όλα. Πόσα παίρνει το μήνα, πόσες σχέσεις είχε και τι χρώμα βάφει τα πατουσάκια της. Τα έχει δει όλα. Είναι η αρχή! Τα βλέπετε πίσω από αυτόν τον Τζακωμό! Τα βλέπετε πίσω από αυτό που σας λέει τι έρχεται! Είναι η Κερκόποτα για... Είναι η Κεκρό... Είναι η πόρτα για το Βυζάντιο! Η χαμημένη το 1453 29 Μαΐου! Δεν είναι κάτι απλό ένα like, μια καρδούλα! Που λέμε τη μαλακία! Δεν εννοώ καρδιά, εννοώ like, αλλά το Instagram δεν έχει thumbs up! Έχει καρδούλα! Ενώ εσύ κάνεις την κολάρα, ναι, σαν καρδιά, να... Άρα, τα δίνεις όλα! Λες! Ορίστε το κινητό, ορίστε αυτό, ορίστε οι κάρτες μου, ορίστε και η καρδιά μου, το σηκώτι μου, η σπλήνα μου, όλα δικά μου. Δεν είναι ισορροπημένη σχέση μετά όμως αυτή, μωρέ, δεν είναι τώρα ωραία σχέση. Μα δεν είναι ωραία σχέση. Να είσαι 100-0 ας πούμε. Μα είναι ωραία σχέση όταν έχεις κωδικού στο κινητό, γραμμική Β, την υπογραφή του Ραμσί του Β. Στο κινητό έχεις βάλει το δάχτυλο, την ήριδα του ματιού, δεν σε νοιάζει να έχεις δίκιο, σε νοιάζει να γεράσεις ήρεμα. Η τσακωμή είναι σαν το πέος. Στα 25 έχει σκέφτη και τσακώνεσαι. Κάνε μου τη χάρη. Δεν σηκώνω μίγα στο σπαθί μου. Είμαι όρθιος. Είμαι όρθιος και αξιοπρεπής. Είμαι δυνατός. Είμαι το πέος το δυνατό. Στα 35 λες εντάξει. Έχω κι εγώ ένα δίκιο. Αλλά δες το κι εσύ από τη δική μου πλευρά. Και χαλάρωσε λίγο έτσι. Στα 40 είσαι έτσι. Και λες δεν σε βλέπω. Γιατί πού είσαι. Δεν σε βλέπω καλά. Και στα 60 είσαι από κάτω. Εμένα δε μ' αγάπησε κανείς που είσαι μάνα να με δεις. Δεν είναι δίπλα μου κανείς. Το τελευταίο. Α, πάμε για πλανισμό.